δεν έχουμε το άμεσο δίκτυο, η τηλεόραση να ανοίξει στην Ελλάδα, ότι σε μια γωνιά, όχι με μεγάλους προβολείς. Ο προβολέας είναι αυτός που δεν θέλει παρά στην καρδιά του ανθρώπου και του ανάβει την λάμπα στο μυαλό. Αυτός είναι ο προβολέας. Δεν θέλει δηλαδή στο αχαμές συγκεκριμένα. Απόψε θα γίνει μια ομιλία που αν είχαμε τα ελευθερία των μεγάλων μέσων των ενημέρωσης, τα λέγανε στη σειρά του πολιτισμού, γίνεται μια κουβέντα Δεκέμβρης με το κρύο που έχει σχέση για τη λεγόμενη επαφή του λόγου, λόγος, με την ύλη. Υπάρχει μια πρόταση εδώ, στόχο μου είναι να δικαιολογήσω σαν προετοιμασία στα Χριστούγεννα, μερικούς εξημών που αντέχουν στον ανήφορο της σκέψης ότι το μεγαλείο, παιδιά, των καρπών του παγκόσμιου πνεύματος δεν είναι απόλυτη πρωτοτυπία της Ελλάδας. Η Ελλάδα όμως ανέδειξε την κορυφή αυτών των πνευματικών προσπαθειών με τον καλύτερο τρόπο της τέχνης, της ωραίας δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, της ποίησης. Σε τίποτα δεν υστερεί αυτός ο χώρος, ο οποίος χώρος μπορεί και να καταλάβει πιο καλά από όσους άλλους πολιτισμούς την έννοια ότι ο λόγος σαν εγένετο είναι η ένωση της ύψιστης αίτησης του ανθρώπινου μυαλού να καταλάβει τα πράγματα και της απλότητας της ομορφιάς. Η απλότητα της ομορφιάς. Ξέρετε ότι το μεγάλο μυαλό μας, ο Πυθαγόρας, 19 χρόνια περνάει αυτό το μυαλό στους δάσκαλους της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιγύπτου, Πυθαγόρας, της Μεσοποταμίας, και ήρθε εδώ και έκανε εκείνη την όμορφη απόδειξη του τετράγωνου, το ορθογώνιο τρίγωνο και όλα τα ωραία όσο να είναι μηνύματα του ανθρώπου, που η αλήθεια λέει μονάχα απλότητα πρέπει να είναι. Η αλήθεια ολοκληρώνεται στην απλότητα. Άλλο μεγάλο διαλογικό μας, ο νόμος, ο σόλο του διαλόγου. Και είναι η δάσκαλη αυτή που είναι το Σοκράτη, που παραμένει η δάσκαλη της ανθρωπότητας. Όπου πας, ποτέ δεν θα δεις μια τόσο μεγάλη ομορφιά, όσο την ομορφιά της δωρικής κολόνας. Αυτή η δωρική κολόνα είναι ένα μάρμαρο, είναι μια σπονδυλική στήλη, έχει και σπονδύλους μάλιστα. 7 πρέπει να είναι η ωραία κολόνα, ανεβαίνει στα 13-12 μέτρα και με λεπτότητα, επειδή λεπταίνει ανεβαίνοντας, σηκώνει με αλαφράδα το βάρος της στέγης και οργανώνει ένα σύνολο ωραίο στο μάτι του ανθρώπου. Η ομορφιά ολοκληρώνεται μέσα στην απλότητα. Ο Έλληνας είναι η μέλισσα που όπου πάει πάντοτε ρουφάει το καλύτερο χυμό από το καλύτερο θυμάρι που λέγεται το καρπό του πνεύματος. Ο λόγος είναι εκείνος που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο και τον κάνει να διαφέρει από το σκυλάκι που ωραία ακολουθεί το σκηνή, το λουρί του αφεντικού. Και όπως λέει ο Ελλήνης ο δικός μας, ο Ελλήνης στο βραβείο Νόμπελ, μιλάς Θεέ μου για έναν κόσμο και ξοδεύεις τόσο μπλε για να μην σε μπλε που άκου. Ξοδεύεις τόσο μπλε στον ουρανό σου για να μην σε φάει το μάτι που να σε φτάσει. Και ο μεγάλος επιστήμων των επιστημόνων, ο ίδιος ο Άινστάιν, που αγαπούσε τρομερά την ελληνική ποίηση, τρομερά αγαπούσε την ελληνική ποίηση και είπε σε μια στιγμή μαζί με τον μεγάλο ποιητή της Ευρώπης, τον Γκέτε, ότι ένα ποιητή σαν τον Πίδαρο δεν θα φτάσει ο ανθρωπότητα ποτέ. Εδώ γεννήθηκαν τα μεγάλα μυαλά και εδώ τροφοδότησαν το λεγόμενο πολιτισμό τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Σα είχα πει κάποτε, αλλά εμεί διαβάζουμε λίγο δυστυχώ, εδώ με απόλυτε πολλέ ώρε στο καφενείο μα, αλλά ένα έργο σπουδαίο το οποίο ανέβασε την Ελλάδα σε όλε τι βιβλιοθήκε είναι το έργο του Παναγιώτη Κανελόπουλου, λέγεται Η ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματο. Το πνεύμα, λέει, δεν το ζυγίζει στην παλάτσα όπου ζυγίζει το πολυτιμότερο θησαυρό που δίνει τροφή στο σώμα του ανθρώπινου. Το πνεύμα δεν μπαίνει στην παλάτσα όπως θα πει
το μολύβι ή το μέταλλο ή η τροφή σου. Το πνεύμα είναι αυτό που σε κάνει ενότητα με την αιωνιότητα. Άκου πράγματα τρελά. Μα πόσο αληθινά. Όταν λες ότι ο λόγος γίνεται σάρκα, σημαίνει ότι ο λόγος βρίσκει μήτρα του την ύλη. Πολλοί λένε γυμνιστές, συγγνώμη, βρέσει. Σήμερα το μυστήριο δεν είναι αν υπάρχει ύλη ή αν δεν υπάρχει ύλη. Το μυστήριο είναι σήμερα να δεις τι σημαίνει ύλη. Και έξυπνος άνθρωπος, κάτσε ρε και σκέψου ότι αυτό που σου αξίζει και σε κάνει εικόνα, λέει. Θυμάστε, παιδιά, εδώ είμαστε ένα 100% ορθόδοξοι καθολικοί. Εικόνα και ομοίωση του θύμου, ο άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος θα έχει μια λέξη που δεν λέει καμία άλλη γλώσσα. Άνω και πρόσωπο, κοιτάζουμε υψηλά. Δηλαδή πάνω από, από την πατούσα μου υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει η αγάπη μου για τη γυναίκα μου, η αγάπη μου για τα παιδιά μου, η αγάπη μου για την αλήθεια, η αγάπη μου για την εργασία μου, με την οποία θα θέλω να ανεβάσω όσο γίνεται το σύνολο της ανθρωπότητας να μην κυλήσει στο συμβαίνον της λακίας, στο χρήμα, στο ποσό. Μα το οποίο είναι ο άνθρωπος. Πώς θα το καταφέρω ως εκπαιδευτικός, ως γιατρός, ως ιερέας, ως αγωνιστής, ως ηλεκτρολόγος, πώς θα κάνω ώστε ένα χαμόγελο να με ενώσει με τον άλλο και να πλουτίσω την ομορφιά του κόσμου με ένα χαμόγελο, με μια φιλία, με μια αγάπη. Γιατί το καταλαβαίνεις, είτε Χίτλερ είσαι είτε Στάλιν, είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις την εξουσία με όσο τους τη φάνε. Γιατί εύκολο να κάνεις έτσι, το ωραίο όπως είναι, εδώ σημαίνει ο λόγος είναι δεσάρκα, να καλιάσεις τον όποιο συνάνθρωπο και μαζί του να πάρετε τον ανήφορο της πρόοδου και της αγάπης προς την αλήθεια. Υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία, έτσι να την πάρω σπουδαίο, γιατί η κορυφή της κορυφής της φιλοσοφίας στον κόσμο και της λογικής και της κοινωνικής πολιτικής λέγεται Σοκράτης. Γιατί ο Σοκράτης είπε τη λέξη όταν είναι εδώ μπροστά σε ένα άδικο, κύριε Τσοχαντζόπουλε ή όποιο Τσοχαντζόπουλο, τα βλέπεις και σε ένα δίκαιο, μόνο θα ρωτήσω προς το δίκαιο, ας είναι και εις βάρος μου. Εγώ είμαι, λέει, ο πρόμαχος της αγάπης, ο πρόμαχος του διαλόγου των πολιτισμών. Εγώ δεν είμαι Έλληνας επειδή με λένε Έλληνα. Είμαι Έλληνας επειδή αγαπώ το σωστό και το όμορφο. Σε αγαπώ το δίκαιο, αγαπώ το κοινό καλό. Είναι ξέρετε την ελληνική, το κοινό αγαπώ. Να ένα πράγμα λοιπόν που μας κάνει ένα πολιτισμό και το ξεχνάμε, να είμαστε πρώτοι το πρώτο, αφού όμως πήραμε στα μέλισσα το καλύτερο αφρό από τους ωραίους κλιματικούς καρπούς των γύρω πολιτισμών. Η μεγάλη πολιτισμή κυρίως, το ξέρετε, είναι η Μεσοποταμία, η Βαβυλωνία. Αν είσαι ένα λεξικό, θα δείτε 4.000 π.Χ. έχουν τους νόμους τους, τα κτίρια τους, κρεμαστική κήπη, έχουν την καλλιέργεια αρχιτεκτονική. Η Αίγυπτος, οι πυραμίδες, η Σφίγγα, η Νεφερτίτη, το λεπτότερο άγαλμα γυναίκας, ένα λεμονάκι που σου δείτε να τον αφηλήσεις και να πεις «Θεέ μου, εσύ είσαι η πρωτοποιητή και της ομορφιάς και της καλοσύνης». Να δύο πράγματα που μαντάχανε τούτη η πολιτική, αλλά θεμά τους μας έχουν καταρακώσει σε τέτοιο χάλι και σε τέτοια χρέωση. Αν ανοίγατε λιγάκι τη φιλοσοφία, θα βλέπανε ότι είναι απόγονη του Σοκράτη, του ωραίου Πλάτωνα ή του ωραίου Αριστοτέλη. Κορυφές τέτοιες καλύτερες δεν υπάρχουν. Και είπα λοιπόν απόψε, όσοι είμαστε την καθεδρά, ωραίοι είμαστε, να μάθουμε να εκτιμήσουμε αυτό που σημαίνει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σου λέει είναι μία έτσι απρόντα η κούρα. Ή κρύβει μέσα της η λέξη μια αλήθεια ότι η ενσάρκωση του λόγου είναι ένα γεγονός που είναι μέσα στην ιστορία και ο χριστιανισμός δεν έκανε να πουλήσει ιδέες, μα πράξη αγάπης. Γιατί εδώ στην ενσάρκωση και μέσα στη σπηλιά βλέπεις πόσο η έκφραση της αγάπης λέγεται απλότητα και η απλότητα ολοκληρώνεται μέσα σε μια ωραία μοιρασιά του ό,τι έχεις. Αν βλέπεις τη Μαρία, λέμε η Μαρία η Παναγία, κάνει με τόσα ωραία κείμενα, τόσοι πίνακες, τόσα μουσεία. Η Παναγία των Παρισίων λέμε, και όσο να είναι κάτι σκεφτόμαστε. Έτσι ανεβαίνεις εκεί πέρα 100 μέτρα στα τόξα και λες γιατί γίνεται αυτή η τέχνη. Γίνεται λέει γιατί αγαπάω τον Θεό και θέλω το σπίτι του να έχει την κομψότητα και την επιτυχία της μεγαλουργίας, της μεγαλοπρέπειας. Το μεγαλείο λέει της Παναγίας, και δεν το λέω από αυτό, το λέει ο Λούθυρος, ένας ωραίος τύπος,
βράδυ που φωτίζει το δικό μας πλάτωνα, το γαλισσοτέλι μας και το μεγάλο της φυλής μας, το οποίο το ξεχνάμε δίπλα στην ορική κολόνα και λέμε «Δε βαριέσαι, είμαστε Ανατολίδες». Έχουμε ένα μεγάλο μέσα μας που άνθρωποι σωτιούσαμε, θα δίναμε φως σε όλη την Ευρώπη. Την Ευρώπη στην Ευρώπη χρόνια πολλά δεκαετίες, έτσι περίπου 5 δεκαετίες από τα φοιτητικά μου χρόνια και ξέρω πώς θα περιμένουν από εμάς ακόμα σήμερα οι άνθρωποι προκομμένοι που δεν ακουμπάνε πάνω στην ποσότητα και στην ύλη, ακουμπάνε πάνω στον καρπό του πνεύματος που λέγεται αγάπη της τέχνης, αγάπη του σωστού, στην ουσία αγάπη του αιώνιου. Αγάπη του αιώνιου. Είμαστε, λέει, χρονετών, λέει ο άλλος, έτσι, λεσπάς οι εκφράσεις των σοφών, δετερνητέ, η αιωνιότητα, η εσπάς ο χώρος, ο χρόνος. Όλα αυτά, παιδιά, μας δίνουν το δικαίωμα να πούμε, ας είμαστε εδώ πέρα σε αυτή την απλότητα, θα πούμε για την Ελλάδα απόψε σήμερα, αλήθειες μπορούν να μας κάνουν να πατήσουμε πιο πολύ το αγριολούδο και το φίλι που δίνουμε στα παιδιά μας ή στις γυναίκες μας, στην γυναίκα μας, να είναι μια έκφραση του εαυτού μας ότι είσαι το συμπλήρωμά μου. Είσαι ένα κομμάτι θεϊκό για μένα και θα ήθελα να ήμουν και εγώ για σένα. Η έκφραση της Αγίας Γραφής είναι του 8ου αιώνα του 1ου π.Χ. όταν γεννάμε εμείς στον Όμηρο, γεννάμε εμείς στον Πίδαρο, οι Εβραίοι, άλλοι μεγάλοι, μεγάλη ψυχή στον κόσμο, γεννάνε τους θαλμούς. Γεννάνε αυτή την αυτή λέξη που σας είπα, δημιουργήθηκε η φύση, δημιουργήθηκαν τα λουλούδια, τα φτηνά, τα ψάρια, τα δέντρα, τα φρούτα. Κάτσε και σκέψου πού οφείλεται η μυρωδιά που παίρνει το ωραίο και αντάφυλλο από το χώμα μέσα και πες, κάποιος δημιουργός υπάρχει, ο οποίος είναι ο νους του Αναξαγόρα, προσωπατικός φιλόσοφος, ένα μυαλό για αυτός πολύ τετραγωνικό. Παγκόσμια μυαλά, παγκόσμιοι φάοι, οι οποίοι ταΐζουν το σωστό πνεύμα που αναπτύσσεται και εμείς το πήραμε λιγάκι για να βράδυ καρδία να κοπούμε από τον πολιτισμό και τις ρίζες μας. Και δεν χάνουμε μόνο εμείς, χάνεται ο κόσμος. Από το προσοκρατικό, περνάμε στο Σοκράτη, περνάμε στον Πλάτωνα, περνάμε στους φιλοσόφους και φτάνουμε παιδιά στο σήμερα που λένε «Κάνε Κύριε να πιστέψω ότι εσύ είσαι η αιτία αυτού του κόσμου, αυτών των κυμάτων, αυτών των αέρων, των ανέμων», που σήμερα έκανα τα αεροπλανάκια μου έτσι και έτσι και έλεγα «Τι είμαστε, ένα τίποτα, αλλά συγχρόνως είμαστε και ένα σύνολο, το πάνω, γιατί είμαστε αντικείμενο μιας αγάπης που λέγεται αιωνιότητα, μιας θεότητας». Και όταν λέμε Χριστούγεννα, υπογραμμίζω για να καταλάβω το κύπνο που θα μας διαβάζει τώρα μόλις η πιλτάση μας Νικολέτα. Πέρασε εδώ, κυρία Νικολέτα, να μας διαβάσετε αυτό το κείμενο και να σκεφτείτε ότι αυτή η γυναίκα είναι σίγουρα μέσα της και Αθηνά και Άρτεμις, μπορεί να πω και Αφροδίτη. Αφροδίτη είναι η ομορφιά μιας ψυχής. Η Παναγία που ενώνεται με την πραγματικότητα της διαχωνίας και λέει μια προφητεία η οποία για μένα με επικυρώνει να λέω να σας εκδηδώ από τώρα όχι μόνο καλά Χριστούγεννα. Η αξία μας παιδιά κρίνεται στη δύναμη που έχουμε για να αγαπάμε και στη δύναμη που έχουμε να εκτιμάμε το όμορφο, το καλό, τη θεότητα. Ακούτε τα παιδιά. Η Μαριάμ επισκέπτεται την Ελισάβη. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκέπτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή. «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένη είναι το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου». Αλλά πώς έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκέφτησε από αγαλίες το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Η Μαριά μου τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίες για το Θεό το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοπιχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά
σε όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του. Διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και τα πεινούσαν ύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά. Η Μαριά έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι. Σκεφτούμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παιδιά, είναι ένας γιατρός, ο οποίος μαθητής του Αποστόλου Παύλου, νεοπλατωνικός φιλόσοφος, πάλι και εδώ έχουμε να ενώσουμε το μήνυμα της αλήθειας από φιλοσοφική σκοπιά, που βοηθάει πολύ την έμφαση της χριστιανικής αλήθειας, το περιεχόμενο. Και εδώ η έμφαση καμιά φορά, δείτε ότι και καμιά φορά ξεχνάμε εμείς οι ίδιοι να επαναλάβουμε σωστά αυτό που πρέπει να ακούσουμε, γιατί έρχεται από γενναίες γενναιών. Εκείνη η πρόταση που πάντοτε στο πιστεύω μας παραμένει για μένα και θα την έλεγα πάντοτε και με φοιτητές και χωρίς φοιτητές μπροστά στη Φάκνη, είναι αυτό που βλέπω δεν το καταλαβαίνω. Και ο σωστός φιλόσοφος, ο προσοκρατικός λέει, να έχεις υπόψη σου ότι υπάρχει μια αρμονία που δεν φαίνεται και η οποία αρμονία ξεπερνάει σε περιεχόμενο την αρμονία που φαίνεται, το αόρατο. Και εδώ πάλι για να καταλάβουμε τα Χριστούγεννα, σαν και το έγραψε πολύ σωστά στο μήνυμά του ο πατέρας Νίκος, έτσι, μια κουβέντα απλή που προσπαθεί να μας κάνει να εκτιμήσουμε πιο πολύ τα φετινά Χριστούγεννα. Του χρόνου έχει ο Θεός. Τα Χριστούγεννα είναι η στιγμή όπου νιώθεις, θα έλεγα, την επέτειο της γέννησης κάπου υπέρ ανθρώπου, που είναι τόσο απλός που διστάζεις ακόμα και να τον δεις άνθρωπο. Και αυτό είναι από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μια άλλη πραγματικότητα σπουδαία για μας, που είναι και αυτός νεοπλατωνικός φιλόσοφος, όπως ο Απόστολος Παύλος. Έρχονται και αυτοί από την ελληνική, θα έλεγα, προσπάθεια της σωστής άρθρωσης της δίψας του ανθρώπου για αλήθεια. Και θα λέγω εγώ, της δίψας του ανθρώπου για το σωστό, για την διάρκεια, για την ουσία ή και για την αγάπη. Ο λόγος σαν εγένετο. Το λέμε και λέμε πάτο μαν κι άλλοι, σε μου λέει εμένα πολλά. Εμένα μου λέει πάρα πολλά, γιατί από χρόνια παλεύαμε και με τα παιδιά στην εστία να ακούσουμε λίγα κάτι για το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο δεν εμπορεί τη λύση των προβλημάτων. Ιδίως ένα πράγμα, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από ζητιάνους. Ο Θεός έχει ανάγκη από συνεργάτες. Το έργο του να συνεχίσει. Και λέει ο Χριστός την έφραση προς το τέλος της ζωής του. Αυτό το νήπιο που δεν έχει λέξει να πει στην Πάτμη. Προεθέτες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και να τις λέτε μια αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος τον βλέπεις και στην Πάτμη. Εικόνα και ομοίωση του Θεού. Έχει ένα κομμάτι θεϊκό μέσα. Και η Μαρία, η Θεοτόκος, είναι η μητέρα, λέμε, του Θεανθρώπου. Μερικοί διστάζουν να πούνε του Θεού, εμείς λέμε του Θεανθρώπου. Η ανθρώπινη μορφή του Χριστού έχει ακουμπήσει στη μήτρα όπου γεννάει το πνεύμα η ύλη. Το έργο το θεϊκό είναι τέτοιο που οπωσδήποτε πρέπει μονάχα με την ταπείνωση του μεγαλείου της απλότητας να το εκτιμήσεις και να το παραδεχτείς. Λέει ένα μεγάλος φιλόσοφος, πάντοτε και είναι σωστό, ότι η πίστη μου συμπληρώνει τον αισθήσεό μου τα κενά. Και η σοφή, η προσοκρατική και η σοκρατική, μη πιστεύεις πολύ στα μάτια σου. Δεν είναι το απόλυτο της αλήθειας που μπορεί να συλλάβεις. Υπάρχουν μάτια που έχουν αλληλεπτροψία. Υπάρχουν μάτια τα οποία δεν μπορούν να δουν καλά. Υπάρχουν αυτιά που δεν ακούνε. Οι αισθήσεις σου έχουν κενά. Και αυτά συμπληρώνονται μονάχα με τις πίστης. Το ωραίο σεμνό μάτι. Το παραδέχομαι, με ξεπερνάει, αλλά το παραδέχομαι και το δέχομαι. Και η δύναμη του χριστιανισμού είναι λοιπόν οι δύο λέξεις με, είσαι
εικόνα του Θεού και ομοίωση, και επειδή εσύ δεν το φτάνεις να το καταλάβεις, η ίδια η θεότητα γίνεται μικρό βρέφος και η πάτη περιέχει μία θεότητα μέσα στην απλότητα ενός παιδιού. Οπότε το αιώνιο γίνεται εφήμερο και διαιωνίζει το αιώνιο, το εφήμερό μου. Προσέξτε το, παιδιά. Αποκλείεται δηλαδή, βλέποντας τη πάτη, να μην πιστέψω εγώ στο πρόσδοκο Ανάσταση νεκρών. Εάν είμαι κομμάτι του Θεού με τη σκέψη και με το λόγο μου, ετούτη η μορφή, η γυναίκα των γυναικών, η Παναγία, και είπα ποιητικά την έκφραση, αρθρώνει μέσα της η Παναγία και την Αθηνά και την Αφροδίτη και την Άρτεμη και την όποια θεότητα των Αιγυπτίων, Ίσης, Όσιρης, οι θεότητες ενώνονται σε ένα πάνθεο, γιατί η υποταγή του κόσμου, Αριστοτέλης μας, είναι ο Θεός. Το ακίνητο λέει αίκη. Δεν λέει το ακίνητο πρώτων κοινού των πάντων. Τη θεότητα. Και να πει η θεότητα κρύβεται στη μορφή του βρέφους της πάντης, παιδιά. Η θεότητα κρύβεται στη μορφή του βρέφους της πάντης. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή κήρυγμα. Προσπαθώ να σας πείσω ότι η δίψα του φιλοσόφου έχει αντίχτυπο μέσα στην καρδιά της πραγματικότητας. Το λέω αυτό πάλι. Η δίψα του φιλοσόφου έχει αντίκτυπο μέσα στην καρδιά της πραγματικότητας, της ιστορίας. Ο Άλης Λουκάς είναι ένας γιατρός, δεν έχει το όνομά του. Έχει μια γλώσσα τόσο σπουδαία που τον εκτιμώ όσο πάει περισσότερο, γιατί δεν είπε μόνο την απίθανη παραβολή, που είναι μόνο θεϊκή απίθυση, θεϊκή προέκταση του καλού Σαμαρίτη ή του ασώτου Ιού, ή το μήνυμα των μακαρισμών. Καμιά λογοτεχνία σε παγκόσμια κλίμακα δεν έχει αυτό το περιεχόμενο. Είναι ωραίος και καλός και επιτυχημένος και όχι μόνο εφήμερος, αλλά διορίζεται αυτός που πεινά και διψά τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Και τι μήνυμα έχει στην πάτη, αν προσέξετε, γράφει εκεί πέρα. Δόξα λέει επιψήσεις Θεό και επιλύεις ειρήνη εν ανθρώπισε ευδοκία. Κανένας δεν το είπε έτσι καθαρά. Έμεσα μπορούσε να το έλεγε κατά τη γνώμη μου ο Σωκράτης. Μπροστά στο άγγλο και το δίκαιο θα ομίξω, να υπερασπίσω. Το δίκαιο ας είναι και εις βάρος. Τέτοιες αποφάσεις μονάχα με μια θεόπνευστη δύναμη δίνουν πραγματικά το ανάλογο φως στο ανθρώπινο μυαλό. Το μυαλό το ανθρώπινο είναι το κομμάτι που είναι το τελικό μέσα μας και το κείμενο που σας διάβασε η Νικολέτα είναι μία πράξη και αυτό γεμάτο υπερφυσικότητα και αυτό μες στην απλότητα. Κοίτατε, δύο γυναίκες παρέμειναν στην ιστορία γιατί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει ο Χριστός πάνω στη γη δεν πάτησε άνθρωπος με τέτοια διαστάσεων δύναμη πίστης και πράξης. Ο αλήγιστος και ο αλήγιστος αυτός για τον πρέφος, τι είπε, μόνο δεν είμαι άξιος εγώ, το λουράκι από το πέντινό του, το σάνταλό του, να το λύσω. Και εδώ θα φτάνω σε μια άλλη για να πεις στην πραγματικότητα των Χριστουγέννων πρέπει να γονατίσεις, να γονατίσεις. Οι μάγοι έρχονται, αλλά η μια παράδοση με ίσως μεγάλη πιθανότητα πραγματικότητας. Αστρονόμοι ήτανε, κάποιοι είναι μάλιστα από τη χώρα της αστρονομίας, κατεξοχή της Μεσοποταμίας. Εύχομαι να αντιστοιχεί σε μια πραγματικότητα η πράξη της πίστης που οι λαοί και η παράδοση δέχτηκαν ταλαιπωρία από το μεγάλο ταξίδι. Ήταν στον Ηρώδη και ο Ηρώδης λέει «Αχα, βασιλιάς των Ιουδαίων, α, εγώ είμαι, λέει, αυτό το παιδάκι θα το φάω». Και είναι τότε η σφαγή των Ιππίων, είναι γραμμές, εντάξει που πέρασαν στο Ευαγγέλιο στην παιδική ηλικία του Χριστού. Τραβιέται ο Χριστός εντάξει προς την Αίγυπτο. Σημασία, αδέρφια μου, φίλοι μου, έχει ότι αυτή η σκηνή της Πάτρης επικέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων μυαλών της ανθρωπότητας. Η μεγάλη μουσική, αν ακούσεις δηλαδή τον Μπαχ, τον Μότσαρτ ή τους δικούς μας Βυζαντινούς ύμνους, η Παρθένος σήμερα δεν υπερούσε το τίκτη. Το πέρσι σημαίνει αυτό. Η Παρθένος, αυτή η Μαριά, γεννά απάνω στη γη τον υπερούσιο, τον αιώνιο, τον διαχρονικό. Ο οποίος σαν εγένετο ο
λόγος και εσκήνωσε εν ημίν. Να λοιπόν ο διατιμός σου δίνει την ευκαιρία να παραμείνεις μέχρι τέρμα, ακόμα και στη χειρότερη αιχμή του πόνου. Ένας αισιόδοξος άνθρωπος, το τέρμα, παιδιά, των πάντων δεν είναι ο τάνατος. Το τέρμα των πάντων, να τα Χριστούγεννα, είναι η ζωή που ξεκινάει όταν τελεύει ετούτη η ευθύμενη ζωή. Η αρμονία που δεν φαίνεται και που συνεχίζει αυτό που ζούμε είναι η θεότητα. Και εδώ πρώτος το πρώτο είναι πάλι ο ένας φιλόσοφος. Αποκλείεται η αλήθεια την οποία επιδιώκεις την αιώνια, η θεότητα, να μην σε διαιωνίσει. Τη σκητάλη στο τέρμα σου, αυτό σημαίνει φάκρη, τη παίρνει εκείνος που σε έδωσε τη ζωή κατά εικόνα και ομοίωση. Το βρέφος είναι στην Πάρνη. Το βρέφος είναι στην Πάρνη και θα συνεχίσει και αυτή η γυναίκα που στείλει επάνω του και προσκυνά είναι εκείνη η οποία θα δεχτεί απάνω στο σταυρό στην καθήλωση τον ίδιο Θεό, τον ενανθρωπίσαντα, ο οποίος όμως δεν αντέχει στον τάφο. Το βρέφος αυτό γίνεται μεγάλο γιατί το τέρμα της ζωής του επικέντρωσε το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας για τώρα και για πάντα. Δεν βγήκε λάθος αυτή η προφητεία της κοπέλας, τότε η Μαρία πρέπει να ήταν 17 χρόνια, 18, εντάξει, όταν γέννησε τον Χριστό. Αλλά γεγονός είναι ένα, ότι πρόβλεψε αυτό που έγινε. Μακαριούσι με πάσε εγενέε. Όλη η ανθρωπότητα στο μέλλον θα με μακαρίσει και θα με αγαπήσει. Και αυτή τη μητέρα, που λένε όλοι, χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε νύχτα ανήφερε. Ωραία η ύπνη Βυζαντινή, ή έχουν και στη Δύση ωραιότατα λατινικά κείμενα και μετά οι λαοί υπερξενύχτηκαν. Ωραιότατη ιταλική μουσική, ισπανική μουσική. Έρχομαι από μια μακρινή χώρα από τη Βραζιλία. Ακούσατε κάτι έμπιχε την Παναγία. Η Αργεντινή, Αυστραλία που πήγαμε με τα παιδιά. Βλέπεις οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες σε αυτή τη γυναίκα που είναι ανώνυμη, χωρίς τίποτα. Είναι γιατί εκεί κρύβεται η ελπίδα του κόσμου. Με περιεχόμενο. Όταν παίρνει στην Παναγία των Παλαισίων, βλέπει ένα άλλο κόσμο. Και όταν άκουσα ότι στην Παναγία του Βαδελούπου, στο κουμπέτε, τα ιστορικά, τα μετράνε οι κάμερες, έχει 40 εκατομμύρια το χρόνο προσκυνητές που πάνε γυναίκες, φοιτητές, νέοι, να τις πούνε το πόνο τους ή τη χαρά τους. Εγώ με τη ρίζα λοιπόν, όπως το βρέφος στο σπράβο λέει της Ελισάβετ, σκύρτησε, να σκυρτίζομαι κι εμείς και να είμαστε σίγουροι, παιδιά. Ο μόνος που δεν ξεγελά τον άνθρωπο είναι εκείνος που δεν μπορεί να ξεγελάσει τον εαυτό του. Ενώ η θεότητα, η αλήθεια δεν παίζει με το ψέμα. Η αλήθεια περιμένει και πάντοτε θα έχει την τελευταία λέξη. Λέμε η ανθρωπότητα με τις μεταβολές της, ευμετάβολα τα πάντα, θέλει ο άνθρωπος και οι νέοι τόλισαν και στην Αυστραλία. Κάποια εμπιστοσύνη να κουμπήσεις. Πού να κουμπήσω. Σε ποιον άνθρωπο να κουμπίσω. Εκείνος τον οποίο μπορώ να κουμπίσω είναι εκείνος ο οποίος είναι η βάση πραγματικά του σύμπαντος, ο δημιουργός. Και είναι μια σκέψη φιλοσοφική σαν το αυτό. Δεν είναι δική μου θεολογικό λιμάνι. Είναι μια σκέψη πραγματική. Θέλεις κάπου να κουμπίσεις. Ο μόνος τον οποίο μπορεί να κουμπίσεις, αν είσαι συνεπής σε μια φιλοσοφική λήψα, είναι ο δημιουργός, ο οποίος πριν από σένα, δημιούργησε έναν κόσμο, αλλά το θαύμα των θαυμάτων, παιδιά, δεν είναι μόνο η δημιουργία του κόσμου, είναι η συντήρηση αυτού του κόσμου. Και να πω με την πράξη της πίστης που σημειώνει τα κέντρα των αισθησεών, ότι σε αυτό το βρέφος να τα Χριστούγεννα μου, με όλη μου την καρδιά που το κάνω, εκεί στις υπόρειες που λέμε του Παρνασσού, στην Εκκλησία, τη νύχτα, θα είμαστε περίπου 8 εθνικότητες, μία ψυχή, άλλος θα πει τον πάτε λοιπόν στη γλώσσα του, εγώ θα το πω ελληνικά, ο άλλος ισπανικά. Και μάλιστα είναι μια Γαλλίδα η οποία θα μας πει το Μινουί Κρετιά, νυχτιά ιερή που λένε. Άκουγε, αν το πάρεις καταλαβαίνει, νυχτιά ιερή, η ώρα είναι θεία που ο Θεός κατεβαίνει στη γη, κατεβαίνει. Έρχεται κοντά μου, προσέξτε το αυτό το αποστολή, το χριστιανικό, έρχεται κοντά μου. Εκείνος τον οποίο ποτέ από μόνος μου δεν μπορώ να φτάσω. Προσέξτε το. Δεν μπορώ ποτέ να το φτάσω. Και η αγάπη του είναι γιατί πάντοτε η αγάπη εξισώνει, και εδώ είναι το παράδειγμα με του Χριστού, γίνεται όχι μόνο σαν κερδένα. Θα σκύψει αυτό το βλέμμα σαν μεγαλό και ξέρει τι το περιμένει,
να πείτε από ό,τι αν αποστόλω για το σπίτι. Σα έδωσα το παράδειγμα, μην κυνηγάτε με τίτλου, μην κυνηγάτε προτεραιότητε και πρωτοκαθεδρίε. Να κυνηγάτε εκεί το χώρο που μπορείτε να εξυπηρετήσετε για να συνεχίσετε το έργο του Θεού που είναι αγάπη για τον καθένα σα και για σένα. Αλλά σου επιδίνω εδώ στην αγάπη του, όχι να την κάνει στο κουδό σου κουτάκι, να την μετάδοση παραπέρα. Να την μετάδοση παραπέρα. Α σε πούνε τα ζώα που ζήσει βάρο σου. Εκείνο που κερδίζει δεν χάνεται με τίποτα και κυρίω δεν αγοράζεται με τίποτα. Πέρασε από την ποσότητα στην ποιότητα, αν θε τα Χριστούγεννα σου να έχουν περιεχόμενο. Δεν τα λένε στο σακουλάκι τη κάλυτα, βάλε ένα ευρώ μόνο. Αλλά αν μπορεί μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο, σε ένα νοσοκομείο, σε έναν ταλέπορο, να πάει στο καλουτσάκι σαν που το κάναμε με πολλέ φορέ με του φοιτητέ και να πηγαίνουμε στο Λούνα Πάρκ τα παιδάκια που ήταν εκεί πέρα και λε τι έβγαινε τη μορά. Και σου λέει ότι η σιωπή του έχει και ο πόνο την αξία. Δεν με καταπίνει ο Χριστός τον πόνο. Δεν τον αφαιρεί, δεν τον καταπίνει, τον καταπίνει, τον αφομοιώνει. Πονάει απάνω στο σταυρό, δυνατή με εγκατέλειπε, άθε αυτή. Γυναίκα λέει, μάνα του, εσύ λέει και σε μένα γιο σου στην πάθνη. Να ο γιο σου, ο Ιωάννη, ο όποιο Ιωάννη. Και στον Ιωάννη, να η μητέρα σου. Τα Χριστούγεννα μας λοιπόν να μην είναι τα τετράκια, να είναι μία πράξη πίστης και να ευχαριστώ σε έναν Θεό που επειδή δεν τον φτάνω, κατεβαίνει στον πόη μου, μεγάλη μου. Ο Θεός κατεβαίνει στον πόη μου, θα διψάσει, θα πει το κρασάκι στον άμμο της Κανά, πέρα για πέρα άνθρωπος, αλλά πέρα για πέρα και πάνω από άνθρωπος, γιατί υπεράνθρωπος, θεάνθρωπος, ενώνει τους πολιτισμούς, ενώνει τους λαούς. Προετοιμασία στα Χριστούγεννά μας λοιπόν αυτό το σήμερα που ήθελα να σας πω, σε αυτό το ναι που λέει στον Άγγελο, αυτή η απλή γυναίκα η Μαριά, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, λέξεις που περνάτε στην παντόπια λογοτεχνία, ως μοναδικές αρθρώσεις μιας αγάπης γεμάτη γενεολογία και σε απόλυτη ευγνωμοσύνη και απλότητα. Λέει κάποιος, και δεν έχει άνοιγμα, χάμω, χάμω, κάτω, κάτω. Εκεί στην κόλαση. Είναι μια περιγραφή ποιητική, αλλά έχει την αλήθειά της. Είναι η αχάνης. Άντε βρε και εσύ με απλότητα, σε μετάδοσε, σε μορφωμένος, ας ισοποιήσε, αγκάλιασε αυτό το βρέφος που δεν μιλάει, φίλησέ το, γιατί η παρουσία του σου δίνει δύναμη να καταρτείς ότι είναι αρνητικό με μια πίστη που λέει ακουπάω σε σένα, αποκλείεται να ντροπιαστώ, λέει ένας ωραίος ψαλμός. Και μου θυμίζει εκείνη τη στιγμή τη δική μας πάλι. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Η Αντιγόνη μας, και αυτή η Αντιγόνη, ρίζα καρπός ελεύθερου πνεύματος με τη δύναμη της αγάπης που τελειώνει την καταδίκη της. Είναι καταδικασμένη. Και το πιστεύω της που μας αφήνει σήμερα για να κάνουμε και εμείς το δικό μας τρόπο, τα δικά μας Χριστούγεννα. Δεν γεννήθηκα κρέο για να μισώ. Γεννήθηκα για να διαιωνίσω την αγάπη, για να αγαπώ. Και με αυτές τις λέξεις της δέχτηκε την καταδίκη της ανώτερη και όσο κράτησε ο ίδιος. Αδική, δεν αναδίκησα. Ζητάω συγγνώμη στην πόλη μου, αλλά ποτέ δεν ήθελα να προτιμήσω την αδικία μπροστά στο δίκαιο. Λοιπόν, θα έλεγα να είστε καλά, να είστε καλούμενοι, να περάσετε μέχρι τώρα μέχρι την έλευση των Χριστουγέννων αυτές τις μέρες στην οικογένειά σας με ένα ανοιχτό χαμόγελο, θα έλεγα, με μια κατανόηση. Συνεχίστε το καθημερινό βίο απλά, απλά, σκορπίζοντας όμως έτσι στο διπλανό ένα χαμόγελο, μια φιλία με κάποιον που έχουμε τσακωθεί. Καλό είναι παραμονή Χριστουγέννων και επειδή είναι χριστιανοί, συμπληρώνομαστε τον Πάσχα με τον λόγο να μην συμπληρωθούμε και τα Χριστούγεννα. Να είστε καλά και να είστε καλοί. Ευχαριστώ που με ακούσατε.